λοιπόν ένα μήνα μετά την έναρξη των σχολείων και η κυβέρνηση δεν πήρε ούτε ένα επιπλέον μέτρο έτσι ώστε τα σχολεία να ξεκινήσουν τηρώντας τους όρους για την προστασία της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, μετακινεί στις πλάτες των μαθητών την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων της σχολικής καθημερινότητας. Απαιτούμε την μείωση του αριθμού των μαθητών σε 15 ανατήμα, όπως και την κατάργηση του νόμου της Υπουργού που εν μέσω πανδημίας αύξησε τον αριθμό των μαθητών από 22 σε 25. Την πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, όπως και προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Την λήψη μαζικών και επαναλαμβανόμενων τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δωρεάν από το κράτος. Δηλώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στη μόρφωση και την υγεία των μαθητών μας.